βίντεο είναι τα αγαπημένα μου. Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ μακριά από τα στούντιο φώτα. Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ μακριά από την ιδανική εικόνα. Αυτή που επιβάλλεται να έχει μία beauty blogger, μία beauty vlogger, μία youtuber, βρέα, μία influencer. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει τόσο πολύ και το απολαμβάνω τόσο πολύ. Έχω καφέ στα χέρια μου. Έχω τον Κάρλος δίπλα μου, τον Τζάκι πίσω μου. Νομίζω ότι ακούγεται πολύ ο αέρας. Τώρα νομίζω δεν θα μας ενοχλήσει πραγματικά τίποτα. Είχε ένα μικρό θόρυβο στα αυτιά μου, ίσως και στα δικά σας αυτιά. Αλλά πιστεύω ότι το λύσαμε. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους πάρα πολύ καλά, σε γιορτινό mood. Και αν δεν είστε, θα μπούμε σήμερα με το βιντεάκι που σας ετοιμάζω. Χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Ξέρετε ότι είμαι παιδί που λατρεύει τα Χριστούγεννα. Θα μου πεις, ρε Ιωάννα, πόσοι μπορεί να είναι αυτοί επάνω στη γη που πατούμε και δεν αγαπούν τα Χριστούγεννα. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ λίγοι. Επίσης, νομίζω πως σε λίγα λεπτά ο Κάρλος θα φύγει από δίπλα μου γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Anyway, σήμερα θέλω λίγο να μας ταξιδέψω και εσάς και εμένα. Να μπούμε σε ένα λίγο διαφορετικό mood, πιο χριστουγεννιάτικο. Να ξεφύγουμε από όλα τα κακά ερεθίσματα που παίρνουμε καθημερινά. Γιατί νομίζω πως είναι πραγματικά πάρα πολύ κακά τα ερεθίσματα που παίρνουμε, κυρίως από την τηλεόραση και τα social. Δηλαδή πρέπει να επιδιώξουμε, να ψάξουμε να βρούμε την καλή είδηση. Καλό είναι να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να μοιραστώ σίγουρα μαζί σας είναι ότι αγαπώ πολύ τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα μυρίζουν οικογένεια, μυρίζουν όμορφες στιγμές, ζεστές στιγμές. Στο μυαλό μου τα Χριστούγεννα έχουν τη μυρωδιά των μπισκότων, των μολομακάρνων, του κουραβιέ, όλων αυτών των ωραίων γλυκισμάτων που πάντα η μαμά μου, όπου και να είσαι μανούλα μου, πάντα η μαμά μου μου έδινε τα ερεθίσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα χριστουγεννιάτικα αυτά ερεθίσματα, για να τα μεταφέρω κι εγώ στην οικογένειά μου και για να τα υιοθετήσω, εν πάση περιπτώσει, κι εγώ στη ζωή μου, όσο πιεσμένο και ήταν το πρόγραμμά τη. Όσες ώρες που δούλευε πραγματικά πάρα πολλές ώρες η μαμά μου, πάντα το σπίτι μύριζε γιορτές, το ντεκόρ ήταν θεϊκό στα δικά μου τα μάτια και φυσικά έκανε τα πάντα για να μην βγούμε από αυτό το χριστουγεννιάτικο mood. Χειροτεχνίες, θυμάμαι παιδί, χριστουγεννιάτικα στολίδια DIY, δηλαδή πραγματικά αν είχαμε τη μαμά εδώ και μπορούσαμε να κάνουμε ένα βίντεο, πιστεύω ότι θα μας έδειχνε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από όσα σας δείχνω εγώ αυτή τη στιγμή. Anyway, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι μέρες, ότι μας ταξιδεύουν, ότι μας πηγαίνουν στα παιδικά μας χρόνια, στις αναμνήσεις μας, σε όλα αυτά τα χρώματα τα οποία είναι τόσο λαμπερά, τόσο όμορφα, με τα δώρα μας, που μπορεί να μην ήταν πολλά και ακριβά ενδεχομένως, να ήταν ένα, αλλά τόσο γλυκό στο δικό μας το μυαλό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε, αλλά μπορεί να μας έφερναν ένα πολύ μικρό πραγματάκι και εμείς να χαιρόμασταν, λες και είχαμε όλο τον κόσμο δικό μας. Ας γίνουμε λίγο παιδιά, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Ας γίνουμε λίγο παιδιά και να θυμηθούμε πόσο πολύ χαιρόμασταν με τα απλά πράγματα, χωρίς να έχουμε πολλά. Τι χαρά παίρναμε και πόσο γεμίζαμε. Βέβαια, μπορεί και να μην έχουμε περάσει όλοι τα ιδανικά παιδικά χρόνια ή τις ιδανικές στιγμές τα Χριστούγεννα. Μπορούμε όμως να τις φτιάξουμε. Έχουμε, θεωρώ, την επίγνωση και την αυτοεπίγνωση και να καταλάβουμε τι μας κάνει ευτυχισμένους, σε βάση περιπτώσει, και τι θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Οπότε και να μην έχουμε τις ωραίες αναμνήσεις, γιατί μπορεί να ήταν τέτοιες συνθήκες που να μην μπορέσαμε να τις έχουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας όμορφες στιγμές και να μεταφέρουμε τις δικές μας όμορφες τωρινές στιγμές στο μέλλον, στα παιδιά μας, στους φίλους μας, στα δικά μας πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, και να δημιουργήσουμε μόνοι μας την όμορφη ζωή μας. Αυτά είχα να πω, δεν θέλω να σου κουράσω περισσότερο. Πάμε να δούμε το χριστουγεννιάτικο ντεκόρ, το φετινό χριστουγεννιάτικο ντεκόρ. Βλόγκ μας, όπως καταλάβατε, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε για φέτος. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα για εμένα, οπότε δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω να είμαι μαζί σας καθημερινά. Θα προσπαθήσω όμως να έχουμε πολλές χριστουγεννιάτικες ενότητες, πολλά διαφορετικά πράγματα να βλέπουμε και vlog και μακιγιάζ και τα πάντα, ό,τι περισσότερο μπορώ να σας δείξω, θα σας δείξω. Αυτό σας το υπόσχομαι, αρκεί να μου επιτρέψει και ο χρόνος μου και γενικότερα οι συνθήκες. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει, όχι γιατί είναι κακός, γιατί έτσι είναι η ζωή. Οπότε εγώ από τη δική μου την πλευρά σαν Ιωάννα θέτω την πρόθεση να είμαι πολύ ενεργή και να είμαι κοντά σας και αυτά τα Χριστούγεννα. Περισσότερο ενεργή από ό,τι άλλες χρονιές. Αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν το φετινό χριστουγεννιάτικο ντεκόρ στο σπίτι μας και θα πούμε πάλι προς το κλείσιμο του βίντεο να σας πω και τις ευχές μου, να τα πούμε όλα εκεί. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο, παιδιά!
Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σας δείξω εδώ τα ωραία μας, να δείτε τι έχουμε επιλέξει για φέτος και για ακόμη μια φορά. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν το συζητάμε αυτό. Έχω επιλέξει όπως βλέπετε το στολισμό σχετικά παραδοσιακό, κόκκινο και χρυσό, με πάρα πολλά λαμπάκια. Το έχω άχτη παιδιά αυτό κάθε χρόνο με τα λαμπάκια. Ποτέ δεν μου φαίνονται αρκετά τα λαμπάκια, δηλαδή βάλε μου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο μπορεί να έχει τα ωραιότερα στολίδια, αν δεν έχει πολλά λαμπάκια να είναι φωτεινό, δεν μπορώ πραγματικά. Οπότε λοιπόν και φέτος επένδυσα σίγουρα σε πολλά λαμπάκια, κόκκινα χρυσά στολίδια και έχουμε αγοράσει από τα Jumbo, όπου θεωρώ ότι πραγματικά ήταν η ωραιότερη χρονιά τους φέτος, παιδιά, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Έχει εξαιρετικά χριστουγεννιάτικα στολίδια, παιχνίδια. Ξύλινα, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ξύλινα, όπως είναι αυτό, όπως είναι το χριστουγεννιάτικο το δεντράκι, αυτό εδώ το αστεράκι το οποίο το λάτρεψα, η καρδούλα εδώ με τον τάρανδο, έχω πιο κάτω ένα πολύ αγαπημένο μου αρκουδάκι, καθίστε να το βρούμε εδώ, να το. Γενικότερα φέτος είναι η χρονιά των Jumbo, πραγματικά τρελαίνεσαι, βρίσκεις υπέροχα στολίδια και υπέροχα παιχνίδια και φυσικά πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε, όπως βλέπετε, αυτό είναι το δέντρο μας, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι, προφανώς και δεν είναι αληθινό, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι σχετικά μικρό σε διαστάσεις, είναι κοντό, δεν θυμάμαι πόσο ύψος έχει, αλλά έχουμε βάλει, έχουμε κάνει αυτή εδώ την πατέντα, έχουμε ένα μικρό τραπεζάκι και έχουμε βάλει την αγαπημένη μας λινάτσα, που θυμάστε και από προηγούμενα vlog μας βασικά, και έχω βάλει και ένα δωράκι κάτω εννοείται, όπου έχει δώσει και ύψος και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και κάπου εδώ φαίνεται η Φάτνη, η οποία όπως σας είχα ξαναπεί είναι πάρα πολύ παλιά και από ό,τι διαπιστώνω έχει ευλογήσει ο Κάρλος, έχει μπει μέσα και τα έχει πειράξει λίγο, τα έχει διαλύσει. Είναι από τη μαμά μου όταν ήταν μικρή, με βαμβάκι από πάνω για να είναι χιονισμένη. Και εννοείται ότι αυτή η Φάτνη θα είναι το κοιμήλιο που θα πάει σε επόμενες γενιές, αυτό δεν αλλάζει. Και σας φέρνω από την αριστερή όπως βλέπω εγώ πλευρά του δέντρου μας, εδώ δηλαδή. Και θα σας πάω λίγο κάτω τώρα, γιατί εδώ έχω το calendar της NYX, το οποίο είναι εξαιρετικό για ακόμη μια χρονιά. Το κάνουμε unboxing στο Instagram, follow στο Instagram, το έχω πει πάρα πολλές φορές παιδιά και βλέπουμε περισσότερα πράγματα, γιατί εδώ στο κανάλι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να τα βλέπουμε όλα. Οπότε το unboxing του calendar το κάνουμε στο Instagram και επανέρχομαι στο δέντρο. Σε δύο στολίδια που αγαπώ πολύ γιατί ήταν της μαμάς μου όταν ήταν μικρή. Αυτό το καπελάκι εδώ και η βενταλίτσα. Φυσικά και τα έχει στολίδια τέτοιου τύπου το δέντρο μου. Δεν υπήρχε περίπτωση γιατί αυτά είναι τα Χριστούγεννα, είναι οικογένεια. Είναι αγάπη, είναι μυρωδιές, είναι αναμνήσεις. Είναι η πιο ωραία ατμόσφαιρα για όλους μας. Έχουμε, δεν έχουμε κοντά τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι τα Χριστούγεννα η πιο ζεστή πραγματικά γιορτή. Και ακόμη δεν τα έχουμε τα πρόσωπα κοντά μας σαν φυσικές παρουσίες. Τα έχουμε στην καρδιά μας, τα έχουμε στο μυαλό μας. Τα έχουμε δίπλα μας γιατί η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται. Ο φίλος μας ο Κάρλος κοίταται εδώ μπροστά μας και η κούπα μου επίσης κοίταται μέσα στο τζάκι γιατί είναι πάντα ζεστός ο καφές. Είναι μια πατέντα που πάντα την κάνω. Λοιπόν, ένα τεράστιο ρολόι που να μην είναι χριστουγεννιάτικο, αλλά θέλω να σας το δείξω γιατί το λάτρεψα και αυτό το αγοράσαμε παιδιά από τα Jumbo και θεωρώ ότι είναι... Θεωρώ ότι είναι από τα highlight του σπιτιού, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό το ρολόι. Και εδώ είναι η γυρλάντα μας, η κλασική γυρλάντα που πάντα βάζω επάνω στο τζάκι. Τζάκι το οποίο σκονίζεται αρκετά, οπότε μην με παρεξηγήσετε, έχει κάνει focus, τι γίνεται παιδιά. Εδώ είμαστε νομίζω, τώρα είμαστε καλά. Έλεγα λοιπόν ότι ένα τζάκι το οποίο πάντα θα σκονίζεται και πάντα καθαρίζω από πάνω, αλλά κάθε μέρα βρίσκω λίγη παραπάνω σκόνη από τη στάχτη που ανεβαίνει. Αλλά δεν θα σκάσουμε για τέτοια πράγματα, αλήθεια σας το λέω αυτό, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ενώ είμαι τελειομανής, πραγματικά δεν χαλάω τη ζωή μου με τέτοιες, με τόσο μικρά πραγματάκια. Λοιπόν, για φέτος λοιπόν έχω επιλέξει πάλι την αγαπημένη μου γυρλάντα με τα φωτάκια και τους φιόγκους με τις καμπανίτσες. Και η μόνη προσθήκη είναι το X-Mas ξυλινό, φετινή αγορά και αυτή από τα Jumbo. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, σίγουρα το έχετε πετύχει και εσείς. Συγγνώμη αγάπη, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε, δεν το θέλαμε.
Μάλλον πρέπει να μιλάω λίγο πιο σιγά, δεν ξέρω αν μ' ακούτε, για να μην ξυπνάω και το παιδί. Κάρλος. Είσαι λίγο καρναβάλι όμως, έτσι. Πες μας τα καλτσάκια μου, δεν σε τα έχω δείξει και αυτά χριστουγεννιάτικα. Είσαι λίγο καρναβάλι όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό. Επανέρχομαι, ξύλινο, πανέμορφο, το αγάπησα με την πρώτη ματιά, δεν ήξερα βέβαια πού θα το βάλω, αλλά όταν μπήκαμε στο σπίτι κατάλαβα ότι αυτή είναι η θέση που του αξίζει και του αρμόζει, οπότε κάπως έτσι έχουμε στολίσει και το τζάκι για φέτος. Κοντά σε αυτό είναι εδώ το μπαγλαμά. Έχω και τον μπαγλαμά του μπαμπά μου, ο οποίος δεν πρόκειται να φύγει επίσης ποτέ από το σπίτι. Μπορεί να μην είναι χριστουγεννιάτικη προσθήκη, αλλά θέλω να το δείξω γιατί οι αναμνήσεις μας ακολουθούν πάντα. Παρ' όλα αυτά, έχω βάλει έναν πάρα πολύ όμορφο σάκο με το χιονανθρωπάκο εδώ. Όλα αυτά είναι από τα Τζάμπο, οπότε μην σας κουράζω. Ό,τι βλέπετε σε τόσο χριστουγεννιάτικο είναι από τα Τζάμπο. Με κάποια αποξηραμένα λουλουδάκια εδώ μπροστά από ένα κιούπι, το οποίο είχαν χαλάσει τα κλαδάκια του και το μαδίσαμε. Τα έπλυναν, τα καθάρισα και τα έβαλα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και φυσικά χριστουγεννιάτικες καρτούλες. Χριστουγεννιάτικες καρτούλες και από αυτή την πλευρά του τζακιού. Είμαστε δεξιά του τζακιού τώρα, που έχουμε το πορτατήφ μας. Και εδώ έχουμε δύο. Πολύ παλιές, συγκεκριμένα είναι πολύ παλιά η χριστουγεννιάτικη κάρτα. Και θα σας πάω στην τραπεζαρία μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο, χρυσό και εδώ, δεσπόζι. Με έναν τάρανδο, υπέροχο, χρυσό, γλιτεράτο, λαμπερό, με αυτό εδώ το ωραίο το γουνάκι, το λευκό για να τον ζεσταίνει. Στην αρχή δεν το είχα αγαπήσει αυτό το γουνάκι, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω... Κάτι με ενοχλούσε, θεωρούσε ότι χαλούσε αυτόν τον υπέροχο λαιμό. Ωστόσο το άφησε γιατί του δίνει και μια ζεστασιά. Το γκλίτερ όμως ήταν αυτό που έκλειψε τις εντυπώσεις. Και αυτά τα δύο κόκκινο και χρυσό δωράκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Runner εδώ, κόκκινο στην τραπεζαρία μας και μπέζ για να ταιριάξει με το υπόλοιπο έτσι, χρώμα του σπιτιού. Η κουρτίνα μας, τι γίνεται σήμερα, δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω πολύ γρήγορα μάλλον. Η κουρτίνα μας είναι σε μπέζ αποχρώσεις, οπότε κάπως έτσι έπρεπε να ταιριάξει και το υπόλοιπο ντεκόρ. Για να ταιριάξει φυσικά και με την υπέροχη γούνα αυτού του παιδιού, το οποίο το έχει ενοχλήσει και το φως του σπιτιού και η φωνή μου. Αγάπη. Κάρλος, πρέπει να καθαρίσουμε τις πατούσες σου. Πάμε τώρα και στο coffee table, εδώ που πολύ σπάνια παίρνουμε τον καφέ μας, αλλά συνήθως καθόμαστε και τρώμε. Έχω αυτό το υπέροχο ψάθινο καλάθι που έχω βάλει μέσα. Ένα χρυσό σατούλι είναι αυτό, δεν το λες τούλι, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται. Και μικρά παιχνιδάκια πάλι από τα Τζάμπο, ένα δωράκι, αποξηραμένο πορτοκάλι. Και αυτά τα ωραία παιχνιδάκια έτσι που μου αρέσουν πολύ. Ένα αλεξανδρινό εδώ και πίσω το δεντράκι, αυτό το δέντρο. Πόση ατμόσφαιρα δίνει, βρε παιδιά. Πόση ατμόσφαιρα δίνουν τα Χριστούγεννα γενικά, πόση ατμόσφαιρα. Και παρεπιπτόντως, ανεξαρτήτως τώρα, πώς το λένε, Χριστουγέννων, να σας δείξω ότι πήρα και αυτό εδώ στον Κάρλος, το οποίο και αυτό φυσικά από τα Τζάμπο, το οποίο έχει από κάτω αυτό το αντιολισθητικό, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, πολύ οικονομικό. Είναι ένα πατάκι στο οποίο κοιμάται πάνω όταν δεν κοιμάται στο κρεβάτι μας και του αρέσει πολύ γιατί είναι εξαιρετικά μαλακό και το έχω εδώ στον καναπέ και είναι η γωνίτσα του. Μία από τις γωνίτσες του, έτσι μία. Δεν γινόταν να αφήσω εκτός αυτό εδώ το υπέροχο μπλιμπλίκι, αυτό το υπέροχο μπιχλιμπιδάκι εδώ, αυτό το στολίδι το οποίο έχουμε αποφασίσει να το κρεμάσουμε στο φωτιστικό μας, κουκουνάρι, καμπανίτσες. Αχ, πόσο μου άρεσε παιδιά όταν το είδα, αυτό είναι ξύλινο με τον Άγιο Βασίλη και δεν είχα ιδέα αρχικά, είχα σκεφτεί να το βάλω στο τζάκι αριστερά και δεξιά γιατί έχουμε πάρει δύο. Αλλά μετά φοβηθήκαμε, να σας πω την αλήθεια, ότι θα παίζει ο Κάρλος, οπότε θα μας τον κρεμίσει και θα μας ρίξει κάτω και τη γυρλάντα. Ήταν λίγο επίφοβο γιατί είναι μακρύ το σκηνάκι του. Και σκεφτήκαμε να το βάλουμε στο φωτιστικό, γιατί εκ των πραγμάτων δεν φτάνει να το πειράξει και να θέλει δεν μπορεί. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία έτσι πινελιά και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει έτσι αυτό, έτσι όπως το βλέπω. Οπότε ναι, επιλέξαμε να κάνουμε και αυτό. Και κάπου εδώ θα σας πάω προς την πόρτα του υπνοδωματίου, όπου έχω βάλει αυτή την καμπανίτσα την ξύλινη, τρεις μπαλίτσες κόκκινες, εννοείται και αυτό από τα Τζάμπο, δεν τα ρωτάμε αυτά,
πάρα πολύ καλή τιμή και αυτό, δεν θυμάμαι πόσο είχε, 2,90, δεν, πραγματικά δεν θυμάμαι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να το βάλω έτσι σε πόρτα και επέλεξα να το βάλω στην πόρτα του υπνοδωματίου μας. Και αφού μιλάμε για πόρτες, θα σας πάω στην εξώπορτα, όπου έχω βάλει αυτό το στεφανάκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχω αμέτρητα στεφάνια, πραγματικά έχω πολλά, και αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, γιατί έχει και το χρυσό, το γκλιτεράκι, τα κουκουνάρια, πράσινο χρυσό, δηλαδή είναι τα χρώματα που μου αρέσουν. Οπότε επέλεξα να το βάλω από την εσωτερική πλευρά της πόρτας μας και από την εξωτερική για ακόμη μια φορά τον αγαπημένο μου χαβανέζο Άγιο Βασίλη. Και αυτή μου αρέσει πολύ η μπότα, η λευκή. Δεν ξέρω, μπορεί να ξεφεύγει από το κόκκινο χρυσό και να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά είναι πολύ αγαπημένο μου στολίδι, πώς να το χαρακτηρίσω, πάρα πολύ αγαπημένο μου. Είναι βελούδινη, είναι λευκή, έχει και το χρυσό, την αγαπώ πολύ. Και εδώ σας έχω φέρει στην εξώπορτά μας, μιλάω σιγά σιγά γιατί είναι μεσημέρι, όπου έχω βάλει ακόμη ένα στεφανάκι. Και σας πάω στο υπνοδωμάτιο, που έχω βάλει και εδώ έναν Άγιο Βασίλη ακόμη, έτσι. Μου άρεσε, σας το είπα και πριν, μου άρεσε πολύ αυτό το στολίδι εμένα, οπότε το έβαλα και στο φωτιστικό του υπνοδωματίου μας. Η δική μου πλευρά έχει και αυτόν τον τόσο ζαχαρένιο χιονάνθρωπο. Δεν είναι τέλειος, αλήθεια, πείτε μου, δεν είναι πανέμορφος. Και η πλευρά του Γιώργου έχει αυτό το πανέμορφο πιγκουινάκι, το τόσο cute πιγκουινάκι με το καρότο κασκόλ του. Πιγκουινάκι νομίζω είναι. Όπως και να έχει, είναι πανέμορφο. Η κουζίνα μας είναι λίγο minimal. Δεν έχω προλάβει να το μαζέψω όλα όπως το ήθελα, αλλά δεν πειράζει πραγματικά. Δεν με παρεξηγείτε. Θα σας πάω στο ψηλά που έχω βάλει αυτή τη γυρλάντα. Ήθελα να βάλω και φωτάκια, αλλά δεν είχα. Οπότε αρκέστηκα στην πράσινη γυρλάντα με τα στολίδια. Πάλι κόκκινο και χρυσό. Μου αρέσει πολύ, αλλά αν είχε λαμπάκια θα μου άρεσε περισσότερο. Στο τραπέζι της κουζίνας έχω βάλει αυτό το κεράκι, το οποίο είναι ενθύμιο από τη γιαγιά του Γιώργου, έτσι όπως είναι όλη αυτή η σύνθεση τέλος πάντων, οπότε το έχουμε και αυτό στο σπίτι. Και για ακόμα μια φορά, δεσπόζει, καθίστε να ανοίξω κάτι λίγο ταινία, νομίζω είναι καλύτερα έτσι, δεσπόζει η μπαλίτσα της MUA, αυτή η υπέροχη μπαλίτσα που από ό,τι θυμάμαι είχε μέσα όταν είχαμε πρωτολανσαριστεί τα glitter της MUA για τα μάτια μας, πρέπει να τα έχει εδώ μέσα. Και είναι μια μπαλίτσα που μου αρέσει τόσο πολύ, είναι τόσο χριστουγεννιάτικη, τόσο μεγάλη και όμορφη, και τη βάζω πάντα εδώ γιατί δεν ξέρω, θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ. Θα μου πείτε και εσείς βέβαια αν ταιριάζει, αλλά εμένα μου αρέσει. Εδώ λίγο θα σας μπλέξω, καθώς φαίνονται δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς είναι και φωτισμός. Θα έρθω λίγο από εδώ, πώς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα νομίζω. Από την εσωτερική πλευρά της πόρτας, εδώ είμαστε καταρχήν στην πόρτα της κουζίνας που βγαίνει στο μπαλκόνι. Από την εσωτερική πλευρά της πόρτας έχω βάλει αυτό, το οποίο μου άρεσε τόσο πολύ, με τα ταρανδάκια που έχουν το glitter. Εδώ τέλος πάντων, δεν θέλει να κάνει focus όπως πρέπει. Την καρδούλα, τον άλλο ταρανδάκο και το Merry Christmas, ξύλινο και αυτό, πανέμορφο. Και απ' έξω βλέπετε άλλο ένα στεφανάκι. Είναι ένα πολιτισμικό σοκ εδώ πέρα, γιατί έχω βάλει δύο. Αλλά το βράδυ δεν φαίνεται έτσι, τη μέρα δείχνει έτσι. Αλλά τη μέρα λείπουμε από το σπίτι γιατί αργούμε να γυρίσουμε, οπότε εμείς το βράδυ τα βλέπουμε όλα πολύ καλύτερα. Οπότε από την εσωτερική πλευρά έχω βάλει αυτό. Και απ' έξω αυτό το τόσο γλυκό αρκουδάκι που μας εύχεται χρόνια πολλά αυτό και τα χιονοπέδιλά του. Ξύλινο, πανέμορφο, το έχω και αυτό αρκετά χρόνια και μου αρέσει πολύ. Και θα επιλέξω να το βάλω εδώ. Μια που είμαστε στο μπαλκόνι, να σας δείξω και τι έχω βάλει στο τραπέζι του μπαλκονιού, που τα έχει πάρει λίγο αέρας βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πάλι αυτό το χρυσό, το τούλι, μπαλίτσες, τα αποξηραμένα φυλλαράκια και ένα κόκκινο τραπεζομάντιλο. Και όταν νυχτός θα στραβήξω και πλάνα από τα λαμπάκια που έχω βάλει, γιατί τώρα δεν θα φανεί τίποτα. Όπου πιστεύω ότι είναι αρκετά έτσι ατμοσφαιρικό το όλο θέμα. Αυτά λοιπόν από το σπίτι μας. Εύχομαι να σας έδωσα ιδέες, να πήρατε ερεθίσματα, να σκεφτήκατε κάτι καινούριο σε σχέση με αυτό που έχω φτιάξει εγώ, να το διανθίσετε και να το εμπλουτίσετε και να σκεφτήκατε και κάτι παραπάνω για το δικό σας στολισμό. Εννοείται ότι περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πώς στολίσατε εσείς φέτος στο σπίτι σας. Καταρχήν, αν έχετε στολίσει και από πότε έχετε στολίσει, γιατί εγώ στόλισα σχετικά νωρίς
επειδή πάντα στο μυαλό μου έτσι το έχω, το στολισμό τον έχω οριοθετήσει στα γενέθλιά μου, 28 Νοεμβρίου δηλαδή, το σπίτι πρέπει να είναι στολισμένο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου. Περιμένω λοιπόν να τα πούμε κάτω στα σχόλια όπως πάντα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, like και subscribe στο κανάλι με κουδουνάκι. Πριν σας αφήσω, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε, να πάρετε το χρόνο σας με τον εαυτό σας, να είστε κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να μοιραστείτε στιγμές αγάπης, στιγμές αλήθειας και αν σας έρθει να κλάψετε, μην το σταματήσετε, να κλάψετε, γιατί όλα τα συναισθήματα είναι δικά μας και είναι ανθρώπινα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε πάντα 3 λαλούν και 8 χορεύουν και χαρούμενοι. Όλα είναι δικά μας και όλα είναι για μας. Το θέμα είναι να μπορούμε να ζούμε το κάθε μας λεπτό, να ζούμε την κάθε μας στιγμή και να μην αφινόμαστε σε μία μελαγχολία, γιατί τα Χριστούγεννα κρύβουν μέσα τους, εκτός από την τόση λάμψη και τα λαμπάκια και όλα αυτά, κρύβουν μέσα τους και μία γλυκιά, πολύ γλυκιά μελαγχολία. Και άμα είμαστε έτσι και λίγο ευαίσθητοι, περνάμε και τα ζόρια μας γενικότερα, μπορεί να μας ρίξει λίγο παραπάνω, να μην μας ρίξει παιδιά. Είναι πολύ όμορφα, όλα είναι πολύ όμορφες στιγμές. Είναι η ζωή τόσο όμορφη που εμείς είμαστε εδώ απλά για να είμαστε ευτυχισμένοι και στόχος των ανθρώπων είναι η ευτυχία τους. Ο απότερος στόχος όλων μας πρέπει συσταγωγικά να είναι η ευτυχία μας και η ευδαιμονία μας. Εγώ αυτά έχω να σας πω, μπορώ να κάθομαι να σας μιλάω ώρες ατέλειωτες, αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για decor. Σε άλλα βιντεάκια, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά, εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter, Blog αλλά και TikTok, που είναι όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες. Με μεγάλη μου αγάπη και αδυναμία, φυσικά το Instagram. Τα Instagram stories βλέπουμε πολλά και πανεύκολα και άμεσα την καθημερινότητά μου. Unboxings, καινούργια προϊόντα, αγαπημένα προϊόντα, μακιγιάζ. Γενικότερα, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ενεργική εκεί, παρά το πιεσμένο μου πρόγραμμα. Οπότε, follow και στο Instagram και εμείς θα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων στις 3 ώρες σταθερά. Και μέχρι τότε, εγώ σας γλυκό φιλό. Μουά! Γεια σας!